Σήμερα είναι ο ετήσιος χορός του Ηρακλή. Στο Ρίζε Καζίνο Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Βεργίνα. Ο Άκης Δίξιμος θα είναι εκεί. Είναι η επιλογή μας εδώ στο Λίμπερο για να μιλήσουμε για αυτή τη βραδιά. Και τον έχουμε στον αέρα εδώ στον Λίμπερο. Καλησπέρα, Άκη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Γιώργο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Τι κομματάρα, τι κομματάρα είναι αυτή, τι κομματάρα είναι αυτή. Πραγματικά τώρα, αν δεν ήτανε θα έκανα το παγόνι, θα έλεγα τι ωραία που θα περάσετε σήμερα. Αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Ναι. Γενικότερα είμαι χαρούμενος, κάνω καλά τραγούδια. Κάνω καλά τραγούδια, δόξα τω Θεώ. Είμαι χαρούμενος, φροντίζω να είμαι περήφανος για αυτά που κάνω πρώτα εγώ και μετά να χαίρονται να τα ακούει ο κόσμος. Ναι, έτσι είναι. Είναι δύσκολο, βλέπω μουσική δική σου, στίχη Νίκο Σαρής, έτσι. Γιατί ένας του δύο συνεργάτης μου, ναι. Μια παραγωγή του Κωνσταντίνου Παντζή. Και ενορχήστρωση επίσης. Θέλω να τα λέω αυτά. Εγώ, όποτε παίζω μουσική, γιατί εκτός από τη βάση που είναι τα αθλητικά εδώ στον Λίμπερο 107,4, μας αρέσει να κάνουμε και εκπομπές με μουσικές, κυρίως βράδια. Και θέλω να αναφέρω και τους υπόλοιπους, και όχι μόνο τους τραγουδιστές, τους ερμηνευτές, ας πούμε, τους καλλιτέχνες, να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους που συμμετέχουν σε αυτό το ωραίο. Κάνεις πάρα πολύ καλό. Κάνεις πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει γενικά σπουδαία δουλειά στην ελληνική δισκογραφία. Ένας από αυτούς φυσικά είναι ο Κωνσταντίνος Παντζής, ο οποίος είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια και συνεργάτης μου. Ο Νίκος Σαρής, έχουμε γράψει μεγάλες επιτυχίες μαζί και σε άλλους τραγουδιστές. Είχαμε γράψει τώρα τι να το κάνουμε στον Νίκο Οικονομόπουλο πριν από 2 χρόνια 3. Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε για τη δισκογραφία πάρα πολλά χρόνια. Τον αγαπώ πολύ τον Νίκο, τον Οικονομόπουλο. Δεν τον έχω δει ποτέ live. Είναι ίσως ο μοναδικός που δεν έχω δει. Χάνει. Live. Είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδιστές που έχουμε. Και μ' αρέσει και η ποιότητα του χαρακτήρα του πολύ και οι απόψεις του. Μ' αρέσουν πολύ. Συμφωνώ. Είναι εξαιρετικός. Δεν μου λες πόσο σας πήρε για αυτό το βίντεο κλιπ τώρα που το βλέπω μπροστά μου. Προετοιμασία ήταν αρκετές μέρες. Η προετοιμασία του να βρούμε το location, το να δούμε ποιοι θα είναι οι συντελεστές κτλ. Ωστόσο, επειδή και με τον Βαγγέλη Τσαουσούπλου που κάναμε το κλιπ, δουλεύουμε πολλά χρόνια και γνωριζόμαστε με κλειστά τα μάτια πλέον. Κάνουμε τους δουλειές με κλειστά τα μάτια. Μας πήρε μόλις μία ολόκληρη μέρα. Έλα. Το γύρισμα. Και φαίνεται μια παραγωγή η οποία είναι, εντάξει, είναι μια ακριβή παραγωγή. Ναι, φαίνεται ότι είναι ακριβή. Γι' αυτό λέω πόσο σας πήρε. Και τώρα νόμιζα στην αρχή ότι μου κάνεις πλάκα ότι σας πήρε μόνο μία μέρα. Όχι. Βασικά περισσότερες μέρες μας πήρε η προετοιμασία. Του να βρούμε το location, του να βρούμε τους συντελεστές και όλα αυτά. Απλώς επειδή πραγματικά έχουμε τρομερή χημεία και κάνουμε τα τελευταία, νομίζω έχουμε κάνει 5-6 το κλιπ μαζί με τον Βαγγέλη Τσαουσόπουλο. Προχωράμε με κλειστά τα μάτια κανονικά. Τέλεια. Άκη, πώς θα και έγινε σήμερα το πάντρεμα αυτό και θα βρεθείς το βράδυ στο χορό του, στον ετήσιο, έτσι, της οικογένειας του Ηρακλή, γιατί έτσι είναι το σωστό νομίζω. Μιλάμε για όλο τον Ηρακλή και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Έχω βρεθεί σε αρκετούς αγώνες του Ηρακλή, γιατί ο κουμπάρος μου, ο Άκης Μουρατίδης, με τον οποίο έχουμε γράψει και τραγούδια μαζί, και στον Πλούτο έχουμε γράψει τραγούδια μαζί, είναι Ηρακλής βαμμένος. Οπότε όποτε ανέβαινα στην Θεσσαλονίκη, πολλά χρόνια, επισκεπτόμασταν το Καφατζόγλιο και βλέπαμε αγώνες. Εσύ δεν έχεις σχέση με Θεσσαλονίκη, Άκη, έτσι, δεν είσαι καταγωγή από το Σταδό. Δεν έχω, όχι, είμαι Μοσχατιώτης. Είμαι από το Μοσχάτου Αττικής, κοντά στον Πειραιά. Ναι. Και μάλιστα είμαι και αντιδήμαρχος στο Δήμο Μοσχάτου Τάβρου. Αντιδήμαρχος? Αυτό ναι, ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Ναι. Είμαι γενικότερα ένα άτομο το οποίο είμαι ενεργό γενικότερα. Κάτσε, οι αντιδήμαρχοι έχουν κάτι, ένα τομέα συγκεκριμένο. Εσύ πού είσαι, ας πούμε, αντιδήμαρχος τι? Είμαι αντιδήμαρχος πολιτισμού. Πολιτισμού, ναι, πού άλλο θα είσαι, ναι, οκ. Ναι. Είναι πολύ όμορφα. Και έτσι ο κουμπάρος μου, Άκης Μουρατίδης, που έχει άψογες σχέσεις φυσικά με τη διοίκηση του Ηρακλή, πρότεινε να είμαι εγώ ένας από τους τραγουδιστές που θα γίνει η βραδιά η σημερινή. Ομόφωνα. Τέλεια. Το συμβούλιο είπε ναι και να με λοιπόν, με μεγάλη χαρά για το ΓΙΕΟ, για αυτόν τον ιστορικό σύλλογο, τον οποίο φυσικά για το ποδοσφαιρικό τμήμα μας λείπει πάρα πολύ, θεωρώ, από τα σαλόνια της Super League, στο οποίο ανήκει δικαιωματικά, έτσι. Ναι, βέβαια. Ευχόμαστε σύντομα να ανέβει. Και εύχομαι γενικότερα αυτός ο χώρος και όλο αυτό το πράγμα να είναι και γούρικο. Είναι και η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα
όλων των εποχών, θα πω εγώ. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Και μιλάμε τώρα για μια πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι η πιο ιστορική ομάδα στη Θεσσαλονίκη, είναι η πιο παλιά κτλ. Ο Ηρακλής, το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν το συζητώ. Και έχει και αυτόν τον στενάχωρο τίτλο τη πιο αδικημένη ομάδα, κανονικά δηλαδή, με αποδείξει, με χαρτιά και. Ξεκάθαρα. Εύχομαι σύντομα αυτός ο εφιάλτης να λήξει και να επιστρέψει και πέρα που του αξίζει. Άκη, γενικά ασχολείσαι με τον αθλητισμό, δηλαδή με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, παρακολουθείς? Έπαιξες τίποτα? Να σου πω ότι ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες. Για μπασκετάκι σε είχα, να σου πω την αλήθεια. Για μπάσκετ σε είχα. Έχεις και τη φάτσα. Με τον αδερφό μου, τον Κώστα Δόξα, πολλές φορές πηγαίνουμε και παίζουμε. Αλλά κυρίως ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες, εγώ προσωπικά. Σε κερδίζει. Ωστόσο, είμαι. Ο αδερφός σου. Πώς? Σε κερδίζει ή είσαι καλύτερος? Στο μπάσκετ. Ναι. Είμαστε καλά. Είμαστε και οι δύο σε καλό στάδιο. Παίζουμε καλά. Πολεμικές τέχνες, Ναι. Είχα ξεκινήσει με καράτε, τώρα ασχολούμαι με το kickboxing. Ναι, αντέχεις δηλαδή το ξύλο. Τελικά ανακάλυψα ότι αντέχω, παρόλο που δεν ξεκίνησα και νωρίς, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή προπονούμε αρκετά. Και φυσικά είμαι φύλαθλος και οπαδός, έτσι. Ομάδα της γειτονιάς μου είναι Ολυμπιακός, οπότε με τα πόδια από μικρός πήγαινα στο γήπεδο και παρακολουθούσα την ομάδα μου. Κάνω ταξίδια, περνάω όμορφα. Μη μου πεις, Άκη, ότι ήσουν και στο Καραϊσκάκι στην προηγούμενη εβδομάδα. Είδες τον αποκλεισμό live? Τον είδα live. Να το ήξερα, θα σε έβγαζε για σχόλιο εδώ μετά τα μάτς που βγαίνουν οι δημοσιογράφοι όλοι, ας πούμε, σχολιάζουμε. Θεωρώ ότι πέρασε η ομάδα η οποία το ήθελε περισσότερο και που το άξιζε και περισσότερο. Το άξιζε να περάσει. Δεν το άξιζε. Ο Ολυμπιακός δείχνει κακό πρόσωπο το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι έπαθε αυτό που του άξιζε. Και γενικότερα, καμιά φορά και η υπεροψία καλό είναι. Οι σχολιάδες κάνουν καλό. Ενδεχομένως να προσέξουν και να γίνουν καλύτεροι. Θέλεις να μου πεις, σαν φίλος του Ολυμπιακού που είσαι, γιατί δείχνει η ομάδα το τελευταίο διάστημα, η ομάδα του Ολυμπιακού, αυτό το κακό πρόσωπο, αυτή την κακή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι όπως το αντιλαμβάνεσαι εσύ? Όχι, δεν θέλω να μου πεις ότι ο ειδικός ο Τάδε είπε αυτό. Θεωρώ ότι έχει δίκιο ο Μάρτινς όταν λέει ότι παίρνω την ευθύνη πάνω μου, γιατί κάνει κακές επιλογές, οι οποίες είναι οφθαλμοφανέστατες. Και θεωρώ ότι γενικότερα η ομάδα φέτος δεν προετοιμάστηκε καλά. Δεν είχαμε καλή ομάδα φέτος. Το πρόσωπο του Ολυμπιακού δεν ήταν καλό. Παρόλο που βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι σβηστές μηχανές λόγω του αέρα του πρωταθλητή, παίρνει τα πρωταθλήματα που παίρνει. Δεν ξέρω. Πάντως θεωρώ ότι φέτος είδαμε έναν από τους χειρότερους Ολυμπιακούς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Μ' αρέσει που μιλάω μαζί, ενώ είσαι ένας καλλιτέχνης, ως συνήθως οι περισσότεροι. Δηλαδή είτε αποφεύγουν είτε δεν ασχολούνται με το αθλητισμό ή το ποδόσφαιρο γενικότερα, που είναι και το πιο προβεβλημένο άθλημα, ας πούμε. Στο μπάσκετ πηγαίνεις, μιας γίνει και σήμερα το μάτς αυτό το Ολυμπιακού για να περάσει σήμερα αυτό. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, είναι ο μόνος αγώνας που θα χάσω. Ναι. Κανονικά θα ήμουν. Γενικά πας. Μπράβο, μου αρέσει. Ο αδερφός σου τι ομάδα είναι? Ο Κώστας. Ολυμπιακός. Είμαστε οικογένεια. Αδέρφια τώρα και είστε και οι δύο Ολυμπιακοί, Ρεάκη. Έπρεπε να είναι Παναθηναϊκός ένας από τους δύο. Δεν γίνεται. Να έχει και suspense. Από μικρά με τα πόδια πηγαίναμε στο γήπεδο. Από παιδάκια. Δεν ξέφυγε ένας έτσι για αντίδραση, ρε παιδί μου. Θα ήταν κουταμάρα. Θα ήταν κουταμάρα, δεν ήταν αντίδραση. Ναι, είναι κουταμάρα. Δηλαδή, τώρα μπορείς να πας, ας πούμε, σε 10 λεπτά από το σπίτι σου στο γήπεδο να χαρίσεις την ομάδα σου. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται. Θεωρώ ότι γενικότερα. Είναι λογικό να τοπικά να βλέπουμε τις ομάδες μας και να στηρίζουμε τις ομάδες της γειτονιάς μας. Να σου πω κιόλας ότι είμαι και αντιπρόεδρος στην τοπική ομάδα του Μοσχάτου, στην ΑΕ Μοσχάτου, η οποία τώρα δίνει μπαράζ για να ανέβει τρίτη εθνική. Το 24ωρο σου φτάνει την ημέρα? Όχι. Το κατάλαβα. Από αυτά που λες, το κατάλαβα. Δεν μου φτάνει. Σαν να σε βλέπω. Δεν μου φτάνει, γιατί είμαι χαρούμενος. Και φυσικά χαλιέμαι όταν δεν με αφήνουν να είμαι ενεργός. Δηλαδή το προηγούμενο διάστημα, ειδικά το διάστημα του κορονοϊού, που δεν μου επιτρεπόταν να κάνω μουσική ή να τραγουδάω ή οτιδήποτε, ήμουν ένας θυμωμένος άνθρωπος που επιμένω να κρατάω θυμό όταν ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου απαγορεύσουν να κάνω αυτό που αγαπώ. Πώς αντιμετωπίζοντας με εμένα σαν
ότι κάνω κάτι κακό και ότι με απειλεί για τη δημόσια υγεία. Είναι τραγικό. Αυτό το διάστημα, αυτό θα ήθελα να μάθω έτσι πώς, επίτρεψέ μου την έκφραση, πώς την έβγαλες αυτό το διάστημα, το εγκλισμό δηλαδή, γιατί έβλεπα συναδέλφους σου. Με πολύ θυμό. Ναι. Με πολύ θυμό. Με πολύ θυμό. Ωστόσο, προσπαθούσα να είμαι δημιουργικός στο ότι είμαι αντιδήμαρχος στην περιοχή μου, οπότε ήμουνα, είχε πέσει με τα μούτρα τουλάχιστον να είμαι ενεργός στα κοινά. Ωραία. Για βάλε μας τη φάση ολοκληρώνοντας της σημερινής βραδιάς, δηλαδή τι θα γίνει σήμερα στο Θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτσα. Η χαρά η δική μου είναι να μεταδίδω χαρά και στον κόσμο. Έχω μάθει ότι η εκδήλωση είναι sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό, ναι, και είναι, αν είχαμε και άλλη μέρα να κάναμε πάλι θα ήταν sold out. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο και εμένα. Θέλω να το χαρούμε με την ψυχή μας και υπόσχομαι ότι θα γίνει μια βραδιά που θα τη θυμόμαστε όλοι για πάντα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης έτσι από παλιά? Από τον Ηρακλή, ο Βασίλης Χατζημανακής. Έτυχε και όχι, δεν είπα για τον Ηρακλή, γενικά σου είπα. Εντάξει, ο Χατζημανακής είναι λατρεία για όλο τον κόσμο, εννοείται. Μην πας με το εύκολο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης? Δεν είναι απλώς εύκολο, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ναι, έτσι. Βλέπαμε. Εκείνες τις εποχές, ας πούμε, θυμάμαι ότι στο Καραϊσκάκι ήμουν παιδί εγώ, έτσι. Είχα προλάβει να δω Χατζηπαναγή, όπως είχα προλάβει να δω τότε αντίστοιχα τον Νίκο Αναστόπουλο που λάτρευα τότε. Μας άρεσε πάρα πολύ στο γήπεδο να βλέπουμε. Από τους πιο σύγχρονους, εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει τον Λαραμπή που είναι σπουδαίος σεντερφόρ. Στο Λαραμπή, ναι, αλλά ο Μάρτης βάζει τον Τικίνιο. Σε φωνητό, τώρα κανονικά. Ναι, τι βλέπει στο Τικίνιο και τα λοιπά. Οι επιλογές που λέγαμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Επίσης, αγαπημένος μου φίλος και παίκτης, και φίλος κιόλας έχω, ότι έχει τύχει να τον γνωρίσω, είναι ο Πασχαλάκης. Πώς γίνονται φίλοι με τον Πασχαλάκη? Είμαι συνεργάτης με την κοπέλα του πολλά χρόνια, με την Ειρήνη. Ειρήνη είναι Παπαδοπούλου, ναι. Και έχει τύχει και έχουμε γνωριστεί στο στούντιο, ας πούμε, που είχε ακολουθήσει και είναι εξαιρετικό παιδί. Για πες τι φάση ο Πασχαλάκης στα εκτός γηπέδων, τι φάση, τι άτομο είναι, για κάτι που δεν το ξέρουν ένα δηλαδή. Ένα κινητό χαμόγελο και ένας χαρούμενος άνθρωπος. Μου κάνει τρομερά καλή εντύπωση. Ναι. Και φυσικά... Και φυσικά ένας από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας αυτή τη στιγμή, goalkeeper. Τελειώνει το συμβόλαιο του, μήπως σου είπε τι θα κάνει? Στο χαβαλέ, εκεί στο χαλαρό. Τελειώνει. Ναι, τελειώνει το καλοκαίρι. Δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι ότι θα είναι κουταμάρα. Να μην το κρατήσει. Δώσε τη βόμβα τώρα εκεί στο χαλαρό με την Ειρήνη. Μήπως το είπατε, τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν. Από το πουθενά να βγάλουμε και την είδηση τώρα. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Βλέπουμε απλώς ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι και τους χαίρομαι. Ναι, όντως, έτσι είναι. Λοιπόν, Άκης Δίξιμος θα είναι το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτσι Καζίνο, εκεί στον χορό, στον ετήσιο του Ηρακλή. Θα είστε τυχεροί εσείς που θα τον απολαύσετε τον Άκη, γιατί είναι καταπληκτικός. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου. Χάρηκα πολύ να είσαι που καλά. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ. Εσένα, το Άκης από πού βγαίνει, το Άκης? Από το Παντελής. Από το Παντελής, μάλιστα. Ναι. Άκη Δίξιμος, σε ευχαριστώ πολύ. Με το καλό την επόμενη φορά ζωντανά στο σταθμό, στο Λίπερα. Βεβαίως, γιατί όχι. Αφού νιώθεις και από μπάλα, θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα μπορούν να μας πάρουν τηλέφωνο οι Ολυμπιακοί να μας πούνε να κάνουν κριτική. Όχι, να μας πάρουν τηλέφωνο και οι αντίπαλοι. Έχει πλάκα. Καλά και οι αντίπαλοι, εννοείται, αλλά να πάρουν και οι Ολυμπιακοί και αυτό, να κάνετε κριτική στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται κριτική γι' αυτό. Είναι είδος πολυτελείας. Σε ευχαριστώ, Άκη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.